Coach, ένα παιχνίδι από την αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εσάς, με δύο ξένους και με τον τραυματισμό του Ραφαήλ Ευθερίου. Πλέον η προσοχή πέφτει στον τελευταίο αγωνιστική. Πώς σχολιάζεται το σημερινό παιχνίδι, έχοντας δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς νεαρούς, και πώς βλέπετε τη συνέχεια τη ομάδα σας τόσο στα play-off όσο και στο κύπελλο? Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες. Η εικόνα μας ήταν πολύ κακή. Τα τέσσερα μάτς που ήμουν εγώ εδώ στον Απόλλωνα, τα τρία έχουμε παίξει με δύο ξένους. Το άλλο παιχνίδι ήταν με τον Κεραυνό, που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο. Δεν ξέρω αν αυτό το γεγονός λειτουργεί σαν δικαιολογία για τους παίκτες και για όλους μας, και να μην είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, να είμαστε τόσο σκληροί όσο θα πρέπει να είμαστε, και πνευματικά και σωματικά μέσα στο γήπεδο. Από τη μεριά μου προσπαθώ να εμφυσίσω στην ομάδα το πνεύμα του νικητή για κάθε φάση ξεχωριστά. Όπως λέτε και εσείς, τα σημαντικά μάτς είναι αυτά που έπονται. Πραγματικά ελπίζω να μάθουμε από τα λάθη μας και να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί στο μάτς με το Παραλίμνη την Κυριακή, που είναι για το κύπελλο, και την τελευταία αγωνιστική με την Ομόνοια. Και πώς μπορούμε να δούμε, πώς θα δούμε τον Απόλλωνα σε εκείνα τα παιχνίδια? Θα έχετε πίσω τον Ντόρση, και για τον Ελευθερίου έχετε κάποια ενημέρωση για το ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Ράφα γύρισε το πόδι του. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους γιατρούς να δούμε πόσο σοβαρή είναι η ζημιά που έχει πάθει. Προφανώς για μας είναι κομβικός παίκτης. Σε ό,τι αφορά τον Ντόρση, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να παίξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Μάνος Μανουσέλης.